Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Ο team manager της ομάδας, ο κ. Ζουνατζίδης, είναι στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλή σεζόν έχετε. Καλή χρονιά. Αθλητική, με υγεία σε όλους. Ναι, ναι. Ευχάριστες στιγμές, επιτυχίες. Με υγεία. Για εσάς, με υπομονή, με κουράγιο, με υγεία στους αθλητές. Φυσικά. Πρώτο παιχνίδι, κύριε Ζουνατζίδη, πώς το αντιμετωπίζετε? Δεν είναι μάτς πρωταθλήματος, δηλαδή μιας σειράς αγώνων. Είναι ένα μάτς κυπέλου, ένα knockout παιχνίδι που το θέλει πολύ, από ό,τι καταλαβαίνω, ο ΠΑΟΚ να διακριθεί, να φτάσει ψηλά, να φτάσει ένα τελικό. Έτσι νομίζω. Σαφώς, πάντα και πέρυσι ήταν αυτή, ναι, ήταν η επιθυμία μας και φέτος αυτή θα είναι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι πολύ νωρίς για την σημαντικότητά του. Mm. Αλλά αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν ισχύει, ναι, για μας. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, καμία ομάδα δεν έχει ρολάρι, χωρίς παιχνίδια στα πόδια της. Ό,τι έχουμε παίξει είναι φιλικά και εμείς και οι αντίπαλοι μας. Mm-hmm. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία ομάδες οι οποίες έχουν κρατήσει από πέρσι κάποια στοιχεία, έχουν την ίδια σταθερά και την ίδια διαδικασία. Υπάρχουν παίκτες, αν υπάρχει κορμός, αν υπάρχει ίδιος προπονητής. Αυτό είναι σημαντικό. Νομίζω ότι εμείς έχουμε κάποια αβαντάζ πάνω σε αυτό, σύν το ότι παίζουμε στο γήπεδό μας. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Το Ρέθυμνο πάντα είναι πολύ ανταγωνιστικός αντίπαλος. Ήταν και είναι η έκτη ομάδα της χώρας, έτσι πρέπει να το πούμε. Έχει μια πάρα πολύ καλό πρόγραμμα το Ρέθυμνο, μια πολύ σοβαρή διοίκηση, έναν άνθρωπο ο οποίος... Mm-hmm. Αποτελεί εγγύηση στα διοικητικά, έχουν ωραίες ιδέες και είναι μια από τις πολύ πολύ θετικές παρουσίες στο πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την ομάδα του Ρεθύμνου, μας συνδέουν έτσι πολύ καλές σχέσεις σε επίπεδο ομάδων, αλλά το μπάσκετ είναι μπάσκετ, οι αγώνες είναι αγώνες. Φυσικά. Θα κοιτάξουμε να ξεπεράσουμε το εμπόδιο του Ρεθύμνου, έτσι ώστε να φτάσουμε στους 4 του κυπέλου και να περιμένουμε την κλήρωση μετά. Είπατε ότι θεωρείτε πως ο ΠΑΟΚ τώρα στο ξεκίνημα μπορεί να έχει ένα πλεονέκτημα λόγω ενός κορμού που παρέμεινε, λόγω φυσικά του ίδιου προπονητή. Άλλα πλεονεκτήματα αυτής της ομάδας που φέτος δημιουργήσατε, χωρίς Αμερικανούς, με αρκετούς Σέρβους και το Βασιλιάδη βεβαίως. Να σου πω κάτι τώρα. Εμείς τα τελευταία χρόνια έχουμε μια διαδικασία στην οποία δεν κολλάμε ούτε σε μοντέλα όσον αφορά τους ξένους παίκτες, δηλαδή. Τι να πούμε, ότι έχουμε κάνει στο παρελθόν, στα προηγούμενα χρόνια και ομάδα μόνο με Έλληνες, φτάσαμε να παίζουμε με ένα Αμερικάνο παίκτη, ναι. Έχουμε κάνει ομάδα πέρσι που είχαμε 5 Αμερικάνους παίκτες, mm-hmm. Φέτος δεν έχουμε mm-hmm. κανένα Αμερικάνο, αλλά έχουμε Σέρβους. Νομίζω ότι δεν κολλάμε στο τι ακριβώς είναι ο κάθε παίκτης, αλλά το τι πραγματικά θέλει η ομάδα. Η ομάδα έχει κάποιες αρχές, ο προπονητής μας πάντα επιλέγει και όλο το staff στην ομάδα με γνώμονα το ότι πρέπει να δημιουργούνται ομάδες με το όμικρον κεφαλαίο, παίκτες οι οποίοι δηλαδή μπορούν να κάνουν παραπάνω από μία δουλειά μες στο γήπεδο, παίκτες οι οποίοι έρχονται και κολλάζουν στη φιλοσοφία της ομάδας, και νομίζω ότι οι επιλογές φέτος γίναν πάλι με αυτό το κριτήριο. Ασχέτως τώρα αν είναι Σέρβοι, αν είναι Έλληνες, αν είναι Αμερικάνοι, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και πάλι θα κοιτάξει να έχει μπάσκετ, να παίξει μπάσκετ ουσίας, και πάλι θα κοιτάξει να είναι μια ομάδα που θα μπορεί να πάρει ανά πάση στιγμή από όλους τους παίκτες το καλύτερο. Και νομίζω ότι σιγά σιγά με τον καιρό εκεί θα οδηγηθούμε και εκεί θα φτάσουμε πάλι. Όπως τους βλέπετε κάθε μέρα, όπως είδατε και όλα τα φιλικά, είναι κοντά στο να βρεθεί η τελική χημεία της ομάδας. Στα φιλικά εμείς απ' έξω βλέπουμε κάποια αποτελέσματα, είδαμε και μερικές ήττες με μεγάλη διαφορά στο σκορ. Δεν ξέρω αν έχει ρόλο ή αν δείχνει κάτι. Κοιτάξτε να σας πω. Οι ήττες που γίνανε ήταν δύο. Η μία ήταν στην Πρατισλάβα, στο mm-hmm. τελευταίο μάτσο τουρνουά mm-hmm. Με την σλοβένικη ομάδα που παίξαμε. Και η άλλη ήταν από την Τραμπζονσπορ στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν πράγματα τα οποία ο προπονητής δοκίμασε. Υπήρχε ένα rotation παικτών που έπρεπε να γίνει, υπήρχε κούραση, η επιβάρυνση που πέφτει πολύ, και γι' αυτό βλέπετε σε όλες τις ομάδες υπάρχουν συν και πλην παιχνίδια καλά και κακά στο. Αλλά υπήρξαν και παιχνίδια στα οποία η ομάδα πραγματικά έδειξε υψηλής ποιότητας, mm-hmm. Έπαιξε υψηλής ποιότητας μπάσκετ. Οι παίκτες σαφώς και είναι οι περισσότεροι
έχουν πολύ ψηλό μπασκετικό IQ και νομίζω εκεί θα στηριχτούμε, στο ότι οι παίκτες μας γνωρίζουν πολύ καλά το παιχνίδι, μπορούν να βγάλουν συνεργασίες μέσα στο γήπεδο και νομίζω ότι σιγά σιγά και όλα αυτά τα πράγματα θα βγουν μέσα στο παρκέ. Ξεκινάτε σήμερα με νοκάουτ παιχνίδι κυπέλου. Έχετε την ΑΕΚ πρώτη αγωνιστική, αρχίζει η Ευρώπη, είναι κοντά και ο μάτς με τον Άρη, πολλά ντέρμπι στο ξεκίνημα. Ο προπονητής είχε κάνει λόγο για το πιο δύσκολο πρόγραμμα που θυμάται εκείνος. Τώρα τι λέτε? Έρχονται καμιά φορά και έτσι τα πράγματα. Ναι. Αλλά καλός ή κακός, οι ομάδες, το σημαντικό είναι με τι πρόγραμμα θα τελειώσουν. Mm-hmm. Και όχι με τι θα ξεκινήσουν. Το μόνο πραγματικά που έχει πραγματικά μεγάλη σημασία είναι το σημερινό μάτς, γιατί είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι κάτω από οποιοδήποτε καθεστώς, ένα εκτός παιχνίδι, εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ, αυτήν την ΑΕΚ ή με τον Άρη, είναι σαφώς και είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια που έχουμε, είναι τα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι πολύ μπουκωμένο το πρόγραμμά μας πραγματικά, δηλαδή εμείς ξεκινάμε τώρα ένα γολγοθά από σήμερα μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου, που είναι το τελευταίο μάτς του πρώτου γύρου στο Γκόρυβο, που πραγματικά θα είναι γολγοθάς και με ταξίδια και με δύσκολα παιχνίδια. Οπότε, αν το βλέπεις έτσι σε βάθος και σε πιάνει ένας ήλικος, οπότε το βλέπεις ένα-ένα, αναλύεις τον κάθε αντίπαλο, παίρνεις τα πράγματα όπως έχουν, προσπαθείς να βελτιώσεις αυτό που βλέπεις στραβό στην προπόνηση στον αγώνα και πας στο επόμενο παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος. Εμείς χαιρόμαστε πάντως που θα βλέπουμε κάθε 2-3 φορές εβδομάδα τον ΠΑΟΚ να παίζει μπάσκετ από σήμερα αρχή. Πείτε μας λίγο κάτι άλλο. Είχατε μιλήσει όταν έγινε η μεταγραφή, η συμφωνία του Βασιλιάδη. Τώρα πλέον τον βλέπετε κάθε μέρα πώς λειτουργεί μέσα στο γήπεδο. Τι έχετε να προσθέσετε για την παρουσία του? Είναι πραγματικά τόσο ξεχωριστή αυτό που περιμένατε? Κοιτάξτε τώρα, εδώ στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα του Κώστα είναι η καθημερινότητα ενός πολύ σπουδαίου αθλητή και ενός πολύ σπουδαίου επαγγελματία. Αλλά νομίζω ότι ο ίδιος πραγματικά προσπαθεί πάρα πολύ έτσι ώστε να αποδώσει όλα αυτά που, μάλλον όλο αυτό που περιμένουν και οι φίλοι από αυτόν, αλλά και όλοι μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να του δώσουμε ένα μικρό περιθώριο προσαρμογής και το λέω αυτό γιατί καμιά φορά ο υπερβάλλον ζήλος και όταν θέλεις να δώσεις πολλά πράγματα σε ζορίζει, σε μπουκώνει, έτσι, και το έχει πει και ο ίδιος άλλωστε. Οπότε θα πρέπει να λειτουργήσει και ο Κώστας μέσα από την ομάδα. Είναι τεράστια η χαρά που έχουμε, που τον έχουμε μαζί μας. Και πραγματικά κάθε μέρα στην προπόνηση αλλά και στα παιχνίδια βλέπουμε ένα σπουδαίο παίκτη και είμαστε πολύ τυχεροί και πιστεύω ότι μέσα από την ομάδα και ο Κώστας πολύ σύντομα θα αποδώσει αυτό που πραγματικά μπορεί και όταν το κάνει αυτό τότε θα είναι ένα τεράστιο σύν για την ομάδα μας. Φίλος σας ρωτάει εδώ μέσω μηνύματος, η επιλογή του σέντερ έγινε από ανάγκη ή ήταν εδώ και καιρό στα πλάνα του ΠΑΟΚ ο Μπάλαμπαν? Κοιτάξτε, ο Μπάλαμπαν μας είχε προταθεί εδώ και πολύ καιρό. Το θέμα απλώς ήταν πιο πολύ θέμα επιλογής του παίκτη, του στυλ του παίκτη. Mm-hmm. Δηλαδή υπήρχαν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος ήταν να πάρουμε έναν ακόμα σαν τα παιδιά που είχαμε, όπως είναι ο Μάρκοβιτς, δηλαδή πολύ αθλητικός, να μπορεί να παίξει και τις δύο θέσεις, μέσα από το καλάθι, έξω από το καλάθι, εκρηκτικός, όπως είναι ο Μαργαρίτης, όπως είναι ο Μάρκοβιτς, ή να πάμε και να καλύψουμε τη θέση με ένα παιδί που δεν το είχαμε. Και τελικά αποφασίστηκε το δεύτερο, να καλύψουμε τη θέση με ένα παιδί που δεν το έχουμε, ένα παιδί με μεγάλο όγκο, που μέσα στο ζωγραφιστό είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και αντίθετα κρύβει τη ρακέτα όλη και δίνει βοήθειες στους πάντες γιατί είναι πραγματικά ένα μεγάλο κορμί και δυνατός παίκτης πολύ. Και θα δούμε σε αυτό τώρα πάνω, θα πρέπει σαφώς να προσαρμοστεί και η ομάδα. Δεν είναι ό,τι καλύτερο από πλευράς χρόνου, αλλά εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα, σιγά σιγά θα μπει και αυτό στο ρυθμό. Ήταν λοιπόν καμιά φορά τις επιλογές σε οδηγεί και η ανάγκη, ας πούμε, και το τι βρίσκεις στην αγορά και το τι μπορείς να πάρεις. Δεν είναι πάντα όπως τα έχεις όλα στο μυαλό σου. Ναι. Αλλά με τον Ντάρκο τον παρακολουθήσαμε πολύ καιρό τώρα. Ήταν στο στόχαστρό μας, είχαμε συζητήσει για αυτόν. Είναι ένα νέο παιδί που έχει καταφέρει πολλά στο μικρότερο επίπεδο
Έρχεται τώρα η ώρα να μπει σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να δει να ανταπεξέλθει και σε αυτό. Εμείς είμαστε εδώ, όπως αυτόν, όπως και όλα τα παιδιά, να τον βοηθήσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα μας. Κύριε Ζουρατζίδη, 5 ώρα ξεκινάει η σεζόν. Καλή επιτυχία, καλή χρονιά σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, να είστε καλά. Γεια σας.